Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 999. Είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, το 8ο κεφάλαιο ή τα κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Σελίς 999 ή τα κεφάλαιο, 8ο κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξαν τη μέλουσαν αποκαλυφθήσει μας, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού, επειδή η εκτίσεις υπετάχθη στη ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δια των υποτάξανταν αυτήν, επελπίδη ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμε ότι πάσα εκτίσεις στενάζει και συνοδύνει έως του νυν, και ουχή μόνον αυτή, αλλά και αυτή την εσέχομεν την απαρχήν του Πνεύματος, και εμείς αυτή στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσίαν την απολύτρωσιν του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν, ελπίς δε ή της βλέπετε δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο το οποίον βλέπει της δια τι και ελπίζει, εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίον δε βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Ως αυτός δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει δεν εξεύρωμεν. Αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αναλύτων, ο δε ελευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεάν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούς προς το αγαθόν σου αγαπώντας τον Θεό, τους και κλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλω μην πει προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλνει είστε καθημών? Επειδή ως της τον ίδιον αυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετά αυτού δε θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα? Τι στέλνει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι ο δικαιών. Τι στέλνει είστε ο κατακρίνων? Χριστός ο αποθανών μάλλον δε και αναστάς ως της, και είναι εν τε δεξιά του Θεού, ως της και μεσιτεύει υπέρ ημών. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης, κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς είναι γεγραμμένον ότι ενεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν ελογίσθημένος πρόβατα σφαγής. Αλλά εις πάντα τα αυτά υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαία, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αφιερωμένος στο Θεό, που έχει δει τη χάρη και τη δύναμη του Θεού στη ζωή του, στέλνει μία επιστολή από την Κόρινθο γύρω στο 60 μετά Χριστό προς τους Ρωμαίους, τους οποίους προσωπικά δεν έχει γνωρίσει ακόμη, και στην πραγματικότητα εξομολογείται. Κύριε, τι εξομολογείται? Λέγοντας ότι φρονώ, έτσι νομίζω, έτσι θεωρώ, ότι όλα τα παθήματα, όλα όσα τραβάω, περνάω, τα με ταλαιπωρούνε αυτόν τον καιρό, δεν είναι εν τέλει άξια να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί, και συνεχίζει, όχι σε μένα μόνο, σε όλους μας. Έτσι νομίζω. Και οι ταλαιπωρίες του ήταν μεγάλες. Δηλαδή, αν διαβάσουμε τις ταλαιπωρίες τις οποίες ομολογεί, λέγει «Έως της ώρας πεινόμεν, διψόμεν, γυμνητεύομεν, ραπιζόμεθα, περιπλανόμεθα, κοπιόμεν,
εργαζόμενοι με τα σιδεία ημών χείρας, λιδωρούμενοι, ευλογούμεν, διωκόμενοι, υποφέρομεν, βλασφημούμενοι, παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμε σκύβαλο πάντων έως τη σήμερα. Και να ήταν μόνο αυτά, ραβδισμούς, βασανισμούς, εξευτελισμούς, φυλακίσεις. Και ο ίδιος ακόμη ο Απόστολος Παύλος λέγει κάτι που είναι πολύ σημαντικό: «Δεν μου παραστάθηκε κανείς πάντες με εγκατέλειπον». Άρα εκεί που όλοι με εγκατέλειπον, ο Κύριος μου παραστάθηκε, ο Κύριος με δυνάμωσε. Για ποιο λόγο όμως τα έκανα αυτά? Για να πληρωθεί διε μου το κήρυγμα και να ακούσουν όλα τα έθνη. Όλοι μ' άφησαν. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί μου. Μου παραστάθηκε. Με δυνάμωσε για να συνεχίσω να κηρύττω το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και ξέρω, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όπως με ελευθέρωσε θα συνεχίζει να με ελευθερώνει από τι? Από κάθε έργο πονηρό που υπάρχει στη ζωή μου. Τα λάθη μου, τις αδυναμίες μου, ακόμη και με σκόλοπα, με άγγελο σατάνα με ραπίζει, και με αυτό ακόμη θα με ελευθερώνει. Από κάθε έργο πονηρό, και θα με διασώσει για την επουράνιαν βασιλεία αυτού. Ξέρει τι θα πει μοναξιά και ξέρει στη μοναξιά του ποιος είναι κοντά του. Και είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί, ποιον θέλουμε κοντά μας? Ανθρώπους ή το Χριστό? Είναι και αυτό μια επιλογή. Γιατί μπορεί να είσαι μόνος σου και εξ ανάγκης να είναι μόνο ο Χριστός. Αλλά μπορείς και να αποφασίσεις να είσαι μόνος σου για να είναι μαζί σου ο Χριστός. Να το ξαναπώ αυτό. Γιατί αυτό έχει, εγώ το λέω, πιο μεγάλη δόξα. Λάθος κάνω. Έχει την ίδια δόξα πάντοτε. Μπορείς να είσαι μόνος σου εξαιτίας των λανθών σου, των αμαρτιών σου, της ανοησίας σου, της ασοφίας σου. Καλό είναι, γιατί μπορείς να συναντάς τον Χριστό που σε περιμένει. Αλλά μπορείς και να μην είσαι μόνος σου. Καλό είναι να αποφασίσεις να μείνεις μόνος σου, για να είναι μαζί σου ο Χριστός. Αμήν. Δεν είναι δύσκολο, είναι θέμα απόφασης. Στη δεύτερη περίπτωση. Δεν είναι δύσκολο, είναι θέμα ανάγκης στην πρώτη περίπτωση. Αλλά υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση. Όταν ο άνθρωπος έχει βολευτεί στο να μην είναι μόνος, θα αναγκαστεί ο Θεός που τον αγαπάει να τον απομονώσει, και αυτό είναι το πιο επώδυνο. Σήμερα λοιπόν να πάρουμε καλή απόφαση, αδερφοί. Την απόφαση της μοναξιάς. Για να είναι μόνο ο Χριστός μαζί μας και εμείς να είμαστε μόνοι μας με τον Χριστό. Για να εργαστεί όλα αυτά που ακούσαμε και από το Λόγο Του και από το Πνεύμα Του το Άγιο. Αμήν. Το θέλουμε? Εγώ το θέλω, Κύριε. Φρονώ λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ό,τι και να πάθω, ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να μου συμβαίνει, ό,τι έγινε, ό,τι γίνεται και ό,τι πρόκειται να γίνει, δεν είναι άξιο να συγκριθεί με τη μέλουσα δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε λίγο. Γιατί και οι κτήσεις όλοι, όχι μόνο εσύ, όχι μόνο λίγοι άνθρωποι, όχι μόνο οι Έλληνες, όχι μόνο οι άνθρωποι, όλη η κτήσεις συστενάζει και συνοδύνει μέχρι τώρα για να φανερωθεί η δόξα, για να φτάσει ο καιρός, μέχρι να φτάσει ο καιρός να φανερωθεί η δόξα των Υιών του Θεού.
Και δεν συστενάζει και συνοδύνει μόνο οι κτήσεις και ο κόσμος, αλλά και εμείς αυτοί που πήραμε την απαρχή και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και εμείς, γι' αυτό είπα, είναι για όλους αυτούς, δηλαδή για όλους εμάς πριν από λίγο. Και εμείς συστενάζουμε και συνοδύνουμε, περιμένοντας την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή την Ανάστασή μας. Αλλά αυτό απαιτεί και ισχύει μόνο εφόσον ελπίζεις στο Χριστό. Όπως ο Μιχαίας, εγώ θα επιβλέψω στον Κύριο. Δηλαδή, εμένα η ελπίδα μου είναι ο Χριστός. Εμένα η ελπίδα μου είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Να το ξαναπούμε όλοι μαζί μέσα από την καρδιά μας. Εμένα η ελπίδα μου είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Και θα τον περιμένω, γιατί μόνο αυτός μπορεί να με σώσει. Και ξέρω ότι τώρα μόνο αυτός με ακούει με προσοχή ό,τι του λέω, κανένας άλλος. Και περιμένω να εκδοθεί το διάταγμα του να οικοδομήσει ο Θεός τον πύργο της σωτηρίας μου και να προσθέσει τους σωζωμένους δίπλα μου. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει, όλα αυτά τα ξέρετε? Αμήν, Κύριε μου. Τώρα να σας πω και κάτι που δεν ξέρετε. Έξω από όλα αυτά υπάρχει και ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, που στη μοναξιά σου βλέπει την αδυναμία σου. Και με στεναγμούς αλαλήτους υπέρμεσιτεύει για σένα προς τον Πατέρα Θεό εδώ στη γη. Δεν είναι μόνο ο Χριστός που προσεύχεται για σένα, αλλά είναι και ο παράκλητος που υπερμεσιτεύει για σένα. Γι' αυτό στη μοναξιά σου πληρώσουμε Πνεύμα Άγιο. Μίλα γλώσσες. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται, τι λέει, αλλά ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, υπερμεσιτεύει για σένα προς τον Πατέρα Θεό. Και ο Πατέρας Θεός, που ξέρει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου και κατανοεί την προσευχή του, ενεργεί με ενεργήματα θαυμάσια στις αδυναμίες σου, στα λάθη σου, στις αποτυχίες σου, ιδιαιτέρως και μόνο την ώρα της μοναξιάς σου. Αν είσαι μόνος σου και μόνη σου, σήμερα δόξασε το Θεό με όλη σου την καρδιά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ο Θεός ακούει την προσευχή σου, αλλά είναι πολύ περισσότερο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται με στεναγμούς αλαλήτους, έτσι που εσύ δεν ξέρεις να προσευχηθείς, και με τη δύναμη που μόνο ο Παράκλητος έχει και μπορεί να υπερμεσιτεύει για σένα. Μόνο ο Παράκλητος υπέρ εν την χάνη υπερμεσιτεύει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Χρειαζόμαστε την ώρα της μοναξιάς μας να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου. Και γνωρίζουμε ότι εκείνη τη στιγμή μεγαλεία και θαυμάσια κάνει και πρόκειται να κάνει ο δυνατός. Γιατί εξεύρωμεν ότι όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας συνεργούνε προς το αγαθόν, σε αυτούς όμως που αγαπάνε το Θεό, σε αυτούς που είναι και κλειμένοι από το Θεό, σύμφωνα με την πρόθεση του αιώνιου Θεού που είναι αγάπη. Και αυτά σε μας ισχύουν. Και αγαπάμε το Θεό, αμήν. Κάνε μας να σε αγαπήσουμε πιο πολύ. Και μας κάλεσε ο Θεός με προσωπική πρόσκληση, κατ' όνομα, αμήν. Και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία του ο Ιησούς Χριστός και μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και
προπορεύεται στη ζωή μας αν εμείς τον ακολουθούμε. Γιατί? Διότι όσους προεγνώρισε ο Θεός, και εσείς αδερφοί μου όλοι και εμείς αδερφοί μου όλοι, είμαστε προγνωρισμένοι από το Θεό για να είμαστε σήμερα εδώ. Όσους προγνώρισε ο Θεός, τούτους και προώρησε για να γίνουν εν τέλει σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού, για να είναι ο Ιησούς Χριστός τότε πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Τι ωραίο σχέδιο προκαταβολής κόσμου. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους λέει: «Ευχαριστούμε το Θεό και Πατέρα που προκαταβολής κόσμου μας εξέλεξε δια να είμεθα Άγιοι δια της αγάπης». Και όσους προώρησε, εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, δικαίωσε. Και σταματάει εδώ. Και όσους σε δικαίωσε, εδόξασε. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Να σε δοξάσει, αδερφέ μου. Αφού σε δικαίωσε, σε αναγέννησε, επειδή σε κάλεσε, γιατί σε προώρησε, καθώς σε προγνώρισε. Είσαι προσδιορισμένος και προσδιορισμένη από το Θεό να δοξάσει ο Θεός εσένα και να δοξαστεί με σένα και σε σένα. Και αυτό δεν το λέει ένας ανόητος και άφρον άνθρωπος, το λέει ο Λόγος του Θεού. Και είναι ανάγκη σήμερα να το πιστέψουμε και με φόβο Θεού να στεκόμαστε στην παρουσία Του. Για να μην χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Γιατί πολλοί είναι και κλειμένοι, δυστυχώς ο λίγοι εκλεκτοί. Γιατί δεν πρόσεξαν, δεν έδωσαν την απαραίτητη προσοχή, καθώς ο Λόγος του Θεού λέει προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Και επιπολέως εθεράπευσαν το σύντριμα της θυγατρός της Σιών. Με επιπολαιότητα αντιμετωπίζουν τα συντρίμματα και τις καταστροφές της προσωπικής του ζωής. Με υπερηφάνεια, με αδιαφορία, καθώς λέει η Γραφή, ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως, καθώς δεν έχουν κατανοήσει το σχέδιο του Θεού. Και είναι κρίμα να είμαστε σήμερα εδώ. Να μας μιλάει ο Θεός, να μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Και εμείς χωρίς φόβο Θεού, έστω και ένας από εμάς, χωρίς φόβο Θεού, να ακούμε το Λόγο του Θεού και να προσπερνάμε σαν να ακούμε λόγια ανθρώπινα και όχι Λόγο Θεού, καθώς είναι, ώστε να μην ενεργείται ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Εμείς θέλουμε να ενεργείται ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό τον ακούμε σαν Λόγο Θεού. Και συγγνώμη που σας λέω και σας ρωτάω, αλλά το λέω για να τα ακούει ο Θεός και ο διάβολος. Εμείς ακούμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού. Αμήν. Αμήν, Κύριέ μου. Είναι Λόγος Θεού. Μη βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο. Σήμερα είναι, αύριο δεν θα είναι. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι και τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Και να αλλοιωθεί και να αναιρεθεί δεν δύναται. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι υπέρ ημών, και το κρίσιμο ερώτημα, είναι ο Θεός μαζί σου, είναι ο Θεός υπέρ ημών, ή αλλού κοιτάμε, αλλού βλέπουμε, άλλα συλλογιζόμαστε και άλλα φανταζόμαστε. Εάν ο Θεός λοιπόν είναι υπέρ ημών, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Εάν ο Θεός δεν είναι υπέρ ημών, όλα είναι εναντίον μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Όλα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Και όμως μας δίνει τη ευκαιρία όλα να πηγαίνουν από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα και από χάρη σε χάρη. Εάν ο Θεός λοιπόν είναι υπέρ ημών, και το ερώτημα το μεγάλο είναι, είναι για μένα, τότε ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Γιατί? Γιατί αυτός δεν εφίστη τον Υιόν του το μονογενή, αλλά τον παρέδωκεν υπέρ ημών. Κατάρα,
πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, πως αυτός που παρέδωκε τον πολυαγαπημένο Υιό του το μονογενή και έγινε κατάρα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δεν θα κάνει για μας τα πάντα. Ω Πατέρα, τα πάντα θα κάνει περί ημών. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Αυτό είναι το έργο του Θεού, αυτή είναι η σχέση του Θεού, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών. Και ο Θεός θέλει να είναι υπέρ ημών. Και εμείς πρέπει να θέλουμε. Θέλουμε. Και αν θέλουμε, ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα, σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου, να κάνει τα πάντα. Εάν λοιπόν είναι ο Θεός μαζί μας, ποιος μπορεί να εγκαλέσει, να κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού, αφού ο Θεός είναι ο δικαιών? Και ποιος μπορεί να καταδικάσει τους εκλεκτούς του Θεού, αφού ο Χριστός που πέθανε και αναστήθηκε για μας είναι αυτός που στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει περί μόν? Εάν αυτός μας υπερασπίζεται, ποιος μπορεί να μας καταδικάσει? Αν έχουμε μάρτυρα υπερασπίσεως το Χριστό στη ζωή μας, ποιος μπορεί να μας καταδικάσει? Αδελφοί αγαπητοί, η ζωή του χριστιανού είναι μια άλλη ζωή. Έθνος Άγιον, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, λαός τον οποίον αγόρασε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Έτσι λοιπόν, κανείς πια δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ούτε θλίψεις, ούτε στενοχώρια, ούτε διωγμός, ούτε πείνα, ούτε γυμνώτης, ούτε κίνδυνος, ούτε μάχαιρα. Γιατί σε όλα αυτά υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς Ιησού Χριστού. Και έτσι είμαι πεπισμένος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν λέει είμαστε πεπισμένοι, είμαι πεπισμένος εγώ στη μοναξιά μου, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαίοι, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε καμία άλλη κτήση θα μπορέσει ποτέ να χωρίσει εμάς από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ το Κυρίο ημών. Αμήν. Κανείς δεν μπορεί να μας πάρει το Χριστό από τη ζωή μας, και κανείς δεν μπορεί να μας πάρει εμάς από την παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Είμαστε σε ασφάλεια με δύο προϋποθέσεις. Εγώ θέλω επιβλέψει εις τον Κύριον. Ελπίζω ότι ο Κύριος θα με σώσει και ξέρω ότι ο Κύριος με εισακούει. Γι' αυτό και εξομολογούμε τις αμαρτίες μου. Αφού να φανερώνω σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν στη μοναξιά μου τα λάθη μου, τις αδυναμίες μου, και ξέρω ότι είναι δυνατός να ενεργήσει και θα ενεργήσει, γιατί η πρόθεση του παντοδυνάμου Θεού που με προγνώρισε, με κάλεσε, με δικαίωσε, είναι και να με δοξάσει. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτιση.